Από το βιβλίο Νηπτική Θεωρία, λόγος 13ος, περί το ότι αν ίσως ο αγωνιστής μοναχός προσευχηθεί νοερός με τα συντετριμμένης καρδίας των Χριστών εν καιρό θλίψεως και του πειρασμού, αποκαλύπτεται εις αυτόν από τον Χριστόν καμία θεϊκή θεωρία η οποία όχι μόνο τον παρηγορεί πνευματικώς στην θλίψη του και του δίδει Χριστάς ελπίδα για τα μέλλοντα αγαθά, αλλά ακόμη τον κάμνη και πολύ πλέον θερμότερον εις την αρετήν παρά όπου όταν ήταν πρώτα. Άξονο μοναχέ, ως αν εις παραβολήν, πως ευρίσκει χάριν και παρησίαν ψυχή κοντά στον Θεό, ένας ανδριωμένος και γενναίος άνθρωπος να ήθελε βάλει εις κίνδυνο τον εαυτόν του δια την αγάπη του βασιλέως και να ήθελε κάμει κανένα μεγάλο ανδραγάθημα δια τη δόξα του βασιλέως, άραγε ο βασιλεύς δεν θέλει τιμήσει τον διούτον με χαρίσματα βασιλικά και μεγαλοπρεπή, ναι. Θέλει τον τιμήσει καθώς του πρέπει και θέλει του δώσει κανένα αξίωμα αντάξιον του αδραγωτήματος του. Και πάλι, αν ίσως ο εκείνος δείχνει στον βασιλέα περισσότεραν αγάπη από την πρώτη που και κινδυνεύει κάθε ώρα στη ζωή του, δι' αυτόν και είναι να πάθει για την αγάπη του ό,τι λυπηρών και εναντίον του τον έβρια, άραγε ο βασιλεύς βλέποντας την καλή του προαίρεση και τη γενναία του γνώμη δεν θέλει να προβιβάσει εις μεγαλύτεραν τιμή και εις ψηλότερον αξίωμα, ναι, θέλει το τιμήσει περισσότερο για να τον κάνει θαρσαλαιότερο από εις τους πολέμους και σταθερότερον εις την αγάπη του. Και πάλι, αν ίσως ο τιμηθής φίλος του βασιλέως φέρνεται εμπιστευόμενος και εις αυτήν την τιμή και φαίνεται άξιος και δείχνει στον βασιλέα την αγάπη μεγαλύτερη ή την εις τους κινδύνους και πολέμους προθυμίαν θερμοτέραν, άραγε ο βασιλεύς δεν θέλει τον ανεβάσει σε μεγαλύτερον βαθμό της τιμής, ναι, θέλει τον ανεβάσει στο μεγαλύτερο βαθμό της τιμής και θέλει τον έχει όχι ως ξένον και ως παρακατιανόν του φίλου αλλά ως ειδικό του εγκάρδιον αδελφόν. Όμως την πρώτη φορά δεν του έδωκε ο βασιλεύς για μία στην τόση τιμή αλλά τον ετοίμησε η σωστάσια κατά τα αδραγαθήματά του και τον ανέβασε από αξίωμα σε αξίωμα, από δόξα εις δόξα, από τιμή εις τιμή, από χάρη εις χάρη, από βαθμό εις βαθμό, από όπου τον ανέβασε εις τον έσχατο βαθμό της τιμής και τον έκαμε συγκάθεδρό του και συγκοινωνών της βασιλείας του. Τούτο δε το έκαμε ο βασιλεύς με διάκριση και με σοφία για να ενθυμάται ο φίλος του ότι όσο όπου και να φτάσει σε εκείνο το υψηλό αξίωμα, πόσους πειρασμούς και πόσους κινδύνους εδοκίμασε και υπέφερε και να προσέχει να πολιτεύεται καθώς του απαιτεί το αξίωμά του φυλάγοντας και αποδίδοντας στον βασιλέα το προσήκον σέβας και ευπίθεια έως τέλους. Αν ίσως όμως ο βασιλεύς ήθελε τον ανεβάσει δια μίαση σε εκείνη την τιμή, ίσως ήθελε να ψηλοφρονήσει ο φίλος στη μεγάλη δόξα και ήθελε να νομίζει ότι ευρύκε την τιμή ως ένα τυχερόν και επομένως δεν ήθελε να αφαιρθεί καθώς του πρέπει, όθεν ή τον ενδεχόμενο να χάσει πάλι τη δόξα. Τούτο τρόπος λοιπόν κάνει και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ο ουράνιος και πάσχος βασιλεύς. Ανταμείβει πλουσιοπαρόχος με χαρίσματα θεϊκά εκείνον όπου τον αγαπά γνησίως και σηκώνει χαίρον και αγαλώμενος των ζυγών του των Χριστών και των φορτίων του των ελαφρών, διότι στον τιούτον αποκαλύπτει διαφόρους οπτασίες και μυστήρια κατά την καθαρότητα που έχει η καρδία του και φανερώνει σε αυτόν την δόξα του, την θεϊκή, να άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, αναλόγως με τον αγώνα του και τον κόπο της ασχήσεως, επειδή αναπαύεται σε αυτόν το πνεύμα του το Άγιον, τόσο για την ακριβή φύλαξη όπου έχει εις τας θείας του εντολάς, όσον και για την άκραν ταπεινοφροσύνη της καρδίας του, για την οποία τον πρικίσει με τη χάρη του, καθώς λέγει η Γραφή. Ταπεινός δε δίδωσε χάρη, διότι ο Κύριος της δόξης τόσον ηγάπησε αυτήν την ταπείνωση, ώστε όπου ή όταν ήταν εις τον κόσμο σωματικός ο ασώματος και αοράτος ο αόρατος και αθεώρητος τη θεότητη, δεν ευδόκησε να σκεπάσει την Αγία του σάρκα με τη δόξα της θεότητός του, το οποίο έδειξε εν ακερή χρόνο μόνον εις την και ευδόξησε ότι έδειξε ακερή χρόνο μόνο στη φρικτή του μεταμόρφωση αλλά και στην Αγία του σάρκα ευδόκησε και
εσκέπασε τη θεότητά του από το οποίο δεν μπορεί να γίνει άλλο ταπεινότερο, διότι ποιον άλλον από τούτο είναι ταπεινότερο. Ένας Θεός ακατανόητος, αόρατος, ακατάληπτος, απεριόρεστος, άναρχος, αίδιος, πάνσοφος Θεός, όπου επίησε τους ουρανούς, τους φωστήρες, τους αγγέλους, τους αρχαγγέλους, την γη, τη θάλασσα και πάντα τα κτίνη, ερπετά, απετινά, πτερωτά και όλα τα λοιπά ποιήματα, τα ορατά και τα αόρατα, ούτως λέγω να καταδεχθεί να φορέσει σάρκα ανθρωπίνη επάνω στην θεότητά του και να διακονίσει του πλάσματος, ως αν να ήταν δούλος τούτου, ουκ ήλθον λέγω διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε λύτρων την ψυχή μου, διά ταύτην ουν την αιτίαν εκείνων των άνθρωπων, όπου μιμείται την απλότητα του Χριστού, τον αγαπά ο Χριστός υπερβολικά. Και όχι μόνον τον αγαπά, αλλά έχει και δια την ειδική του χάρη και αγαλία στην ταπείνωση και την απλότητα, και δια τούτο λέγει ο Θείος Ευαγγελιστής: «Εν εκείνη τη ώρα εγκαλιάσατο το πνεύμα τη ο Ιησούς και είπεν, εξομολογήσω εσύ Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά ανυπείς. Δια τούτο λοιπόν φανερώνει και δείχνει σε αυτόν για φόρους οπτασίες και θεωρίες και τον παρηγορεί με τη χάρη του και τα στυλίψη και τους πειρασμούς. Μάλιστα δε τότε τον παρηγορεί η χάρη του περισσότερον όταν τον βλέπει ότι δείχνει σε αυτόν κάποια γενναία προαίρεση και προθυμία εις τον αγωνίζεται από υπερβολική άσκηση για την αγάπη του, για την οποία άσκηση στεναχωρείται εις το σώμα κατά πολύ, αλλά και αυτόν τον τρόπο της στεναχωρίας και του αγώνος του προφθάνει ευθύς η χάρη στον παρηγορεί εις την θλίψη με την παρουσίαση της και την εμφάνισή της, η δε παρηγορία γίνεται εις αυτόν έτσι. Καθώς ένας βασιλικός άνθρωπος, φίλος του βασιλέως, για τα κάστρα τους, όταν πολεμεί τους εχθρούς του βασιλέως, για τα κάστρα του βασιλέως εις τον καιρόν όπου στεναχωρείται για τον δυνατόν πόλεμο, αν ίσως του έλθουν από τον βασιλέα γράμματα παρηγορητικά, εγκομιαστικά, χαριεντικά και υποσχετικά, γίνεται προθυμότερος και θασαλαιότερος στον πόλεμο για την ελπίδα που είχε για να τον τιμήσει ο βασιλέας, αφού νικήσει το τρόπος και εκείνος όπου θλίβεται και στεναχωρείται για την βασιλεία των ουρανών, γίνεται θερμότερος στην άσκηση και λαμβάνει μεγάλη παρηγορία, αν ίσως ήθελε τον αποκαλύψει ο Κύριος καμία οπτασία στην θλίψη, διότι άμα όπου ήθελε να ανοίξει ο Κύριος τον αερό νόμα της ψυχής και άμα όπου ήθελε ήδη εκείνος ο γνήσιος δούλος του Κυρίου, εκείνον όπου ευδοκεί ο ουράνιος πατήρ να δείξει στον δούλο του παρευθύς λέγω, πηγά έσον θεν η καρδία του, χαίρουσα αρήτως και αγάλετε θαυμασίως, έξω θεν η σάρκα του εις την παρουσία της θεϊκής εκείνης αποκαλύψεως, δια τούτο λέγω η καρδία μου και η σάρκα μου γαλιάσατο επιθέων ζώντα, αγάλετε δε η καρδία και η σάρκα τούτου του τροπος, διότι εκείνη τη στιγμή καθήν βλέπει ορατός τα αόρατα, του φαίνεται ότι ο σαν πως η σάρκα του χάνει τη φυσική της βαρύτητα και ότι ο σαν πως γίνεται ελαφρύ, ο σαν να είναι άσαρκον τίποτες, και τούτο δια τούτο χέρι και αγάλεται υπερβαλλόντος, από την οποία υπερβολική χαράν του φαίνεται έτι ότι χορεύει μυστικός και θαυμασίος, καθώς εχόρευσε μυστικός και θαυμασίος η ευλογημένη στην ξένη και ακατάληπτον ένσαρκον οικονομίαν του Χριστού, δια το οποίον έλεγε και ο προφήτης, τα όρια σκέρτησαν ως οι κρυοί και οι βουνοί ως αρνία προβάτων. Δια τούτο λοιπόν από εκείνη την ώρα όπου ήθελαν οι δύο δούλους του Χριστού των Χριστών ή ως πατριάρχην ιεργούντα ή ως βασιλέα δεδοξασμένων ή ως φίλων του ηγαπημένων, από τάφτην λέγω την ώρα αγαπά υπερβολικά εκείνον τον τρόπο και εκείνον το μέσον και εκείνη την αιτία διαμέσου των οποίων εξιώθηκε και είδε τον Κύριον της δόξης. Εκείνο δε όπου έγινε αιτία και είδε τον Χριστόν και τον όσοι δόξησαν. Αυτός να θεωρηθεί άλλο δε είναι παρά η προσευχή όπου έκαμεν στον Χριστόν μέσα εις την Σιών ήτι μέσα στην καρδία του με πνεύμα συντετριμένων. Οφθήσεται ο Θεός
των Θεών εν Σιών, λέγει ο προφήτης. Από τη αυτήν δε την ώρα όπου ήθελε φανερωθεί ο Χριστός και ήθελε τον ειδή η καρδία του, μυστικός ανάπτει στο εξής η καρδία του από την αγάπη του Θεού και της έρχεται η κατάναξη αυτομάτως και χύνει θερμότατα τα δάκρυα ο θεατής των θείων αποκαλύψεων. Μη δυνάμενος να κρατηθεί από τα δάκρυα εκείνη την ώρα, καθώς και το κερί δεν μπορεί να μην αναλύσει, οπότε αγγίζει στην φωτιά. Μετά δε την εμφάνεια της Θείας Θεωρίας, μαλακώνει η καρδία του και κλείνει όλους διόλου εις τα συντολάς του Θεού. Όθεν ή ανδήποτε αρετήν ήθελε να αποφασίσει να μεταχειριστεί την τελειώνει χάρη τη Θεού με ευκολία, διότι έχει τον Χριστό που τον ενδυναμώνει στο καλόν, καθώς λέγει και ο μακάριος Παύλος, πάντα ισχύει το ενδυναμούντι με Χριστό, και πάλι λέγει ούκα τη ζω εγώ, ο ζω, ζει εν εμή Χριστός. Άκουσον δε και πήραν θερμότητα και δύναμη προξενή η θεωρία εις εκείνον που τη βλέπει. Να ήθελε, είναι ένας βασιλεύς ο οποίος να ήθελε να εξουσιάζει όλη την οικουμένη και να ήθελε να είναι αυτός ο βασιλεύς όλους διόλου εις τας ειδονάς του σώματος, ως αν τον Σαρδανάπαλον εκείνον που ήθελε να είναι κυριευμένος από τη δόξα των ανθρώπων, ως αν το Μέγα Αλέξανδρον, ότι ούτως βασιλεύς αν ίσως ήθελε να δει εν το κρυπτό παραμικρόν κάτι από την δόξα του Θεού, πάρευθης λέγω, δίχως διορίαν καιρού ήθελε να αφήσει την βασιλεία του και την δόξα του κόσμου και τα στριφάς και απολαύσεις της σωματικής του αρέξεως, και ήθελε να ενδυθεί σάκον και παλαιόρασα, περιπλανόμενος κατά των θείων Παύλων εν όρεση και σπηλαίης και νοπές της γης, τρεφόμενος με άγρια χορτάρια, για να απολαύσει στην μέλουσαν ζωή εκείνα τα ουράνια και αόρατα αγαθά, τα οποία μερικός και αλογίστος τα είδεν εδώ εις τούτον τον κόσμο. Τούτο δε θέλει πάθη πρεπόντος, διότι η θεωρία έχει τούτον ιδίωμα, όπου όχι μόνο φυγαδεύει και απομακρύνει από τα πράγματα του κόσμου και από την τρυφή και ειδονή του σώματος εκείνων που τη βλέπει, αλλά ακόμη και όταν ποτέ ήθελε αρχίσει να κλείνει στην αθυμία και την ψυχρότητα, τον θερμαίνει και τον διαγείρει πάλι εις την θεία του εργασία. Ένας άνθρωπος λόγου χάρη αποτάσσει το σατανά και αποφεύγει τον κόσμο και τα του κόσμου με πάσαν την προθυμία, και γενόμενος μοναχός δουλεύει τον Χριστό καταρχάς με πολύ ζέση και πολύ θερμότητα καρδίας. Όταν όμως έρθουν εις αυτόν οι πολέμοι και οι πειρασμοί, οι πόλεμοι και οι πειρασμοί και η θλίψη του πονηρού, αν ίσως μικροψυχήσει και φοβηθεί η καρδία του, τότε καταποντίζεται η θερμότητα της καρδίας του στα ύδατα της απελπισίας. Καθώς ο Απόστολος Παύλος, όταν είδε τον Χριστό περιπαπωτούντα επί τα ύδατα της θαλάσσης, προθυμοποιήθη να υπάγει σε αυτόν και επιδίσε στην θάλασσα, περιπάτησε σε αυτήν ως αν στερεάν. Αλλά όσοι είδαν τους ανέμους και τα κύματα αναβαίνοντα εις τον ουρανό και καταβαίνοντα έως των αβύσσων, εδηλίασεν ευθύς εκ της ολιγοπιστίας του, διότι ελσμόνισε το λόγο του Χριστού όπου του είπεν ελθέ. Όθεν ο λιγοπιστής σας άρχισε να καταποντίζεται στην θάλασσα, αλλά καθώς είπε το Κύριε σώσομαι, άπλωσεν ευθύς ο Χριστός στην Αγία του δεξιά και τον έσωσε. Τούτο τρόπος λοιπόν παθαίνει και πας ένας όπου πηγαίνει στον Χριστό δια της θείας εργασίας. Όταν στεναχωρηθεί από τους πειρασμούς και τα στλήψεις, όπου είναι ανάγκη πάσα να τον εύρουν για να τον φανεί η υπομονή του, αν ίσως τότε ο λιγοπιστής αλυσμονώντας τα λόγια και την παρηγορία του Θεού και αρχίζει να καταποντίζεται η πρώτη του ζέση και θερμότητα της ασκήσεως, εάν βοήσει τον Χριστόν ως αν ο Πέτρος προφθάνει ευθύς η χάρη του και τον ενδυναμώνει παραδιδόδοξος με τη βοήθειά του, λέγομαι, με καμία θεωρία ή οπτασία από την οποία ανανεούνται η προθυμία και η ζέση της ψυχής του, δια τούτο το λέγει ανακαινιστήσετε ως αετού είναι ο ότι σου, διότι καθώς άδεται λόγος δια των αετών όπου γυράσει πέφτουν τα πτερά του τόσον όπου τα γυρατιά του όσον και την αδυναμία του, και παραδόξος Θεού προστάξει φυτρώνουν εις αυτόν νέα πτερά, και τότε ανανεούται ο παλαιός αετός, τούτο τρόπος
ακολουθεί και σε εκείνον που βασανίζει τον εαυτό του με την άσκηση και όπου τον περικυκλώνουν οι πειρασμοί και οι πόλεμοι του άρχοντος του αιώνος τούτου, του σατανά δηλαδή. Αν ίσως λέγω ότι ούτως ήθελεν ειδή καμίαν θεωρίαν και αν ίσως ήθελεν του γίνεται καμία επίσκεψη εις την θλίψη του τη μεγάλη, τότε όχι μόνο δεν ενθυμάται τους απερασμένους κόπους και τους πειρασμούς, αλλά και προσθέτει και άλλους νεωτέρους αγώνας επάνω εις τούτους, καθώς λέγει και ο Μακάριος Παύλος, τον μεν όπισθεν επιλανθανόμενος, της δε έμπροσθεν επεκτηνωμένης. Και πάλι άλλος λέγει αλλαχού, ο αγωνιζόμενος αλλάσει ισχύν, διότι μεν πειρασμοί και θλίψη και κακουχία, όταν τα υπομένει της γενναίος και ευχαρίστως, προξενούν εις αυτόν την θείαν επίσκεψη, η δε θεία επίσκεψη των γκάμνη προθυμότερων εις τας λοιπάς θλίψεις και στους λοιπούς πολέμους και πειρασμούς. Είπε δε περί της θλίψεως ταύτης εκ των πειρασμών και κάποιος από τους πατέρες του ιδιωτρόπους. Κάποιος αδελφός επειράχθηκε εθλίβη από κάποιον πλην αισιόπισε και υπέφερε των πειρασμών με τα χαράς δια τον Κύριον, αλλά ως άνθρωπος όπου ήταν και ως σάρκα όπου φόρη, άρχισε με το λίγο να πειράζεται από τον λογισμό και από την λύπη. Όθεν παραμερίσα στον τόπο, απόκριφων, προσήφιετο εις τον Θεό, εις το βάθος της καρδίας του με λύπη και με πίκρα, βρέχοντας τη γη με δάκρυα και παρακαλούν αυτόν τον Θεό να του δώσει υπομονή, μακροθυμία και ανεξικακία. Ο δε Κύριος τον επαρηγόρησε με τη τον τρόπο και τον έκαμε με τότε τούτο, με τούτο πλέον υπομονετικότερο και προθυμότερο. Διότι εκεί όπου προσήφιεται ο νεαρός του, ο τρόπος με πόνο της καρδίας τον άρπαξε ευθύς ένας λεπτότατος και γλυκύτατος ύπνος και του εφάνει ότι ευρέθη εις μίαν χαριτωμένη παιδιάδαν, η οποία τόσο το μεγάλη, όπου σχεδόν ομοίαζε με τον ουρανόν εις το μεγαλείον, εις την οποία παιδιάδα ήταν άνθρωποι περισσότεροι από τα άστρα του ουρανού και την άμμο της θαλάσσης. Ότι δε αληθεύει ο λόγος οίκου εν τον αγαπημένον Ιωάννη, το θεολόγο τον Ευαγγελιστή, που λέγει στην Αποκάλυψη. Και ιδού όχλος πολίσων αριθμίσεουδής ή δυνατό εκ πάντος έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτες ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου περιβεβλημένη στολάς λευκάς και φοινικές εν τες σχέσιν αυτών. Όθεν λοιπόν οι άσπρο λάμπρο φορεμένοι αναρρύθμιτοι άνθρωποι όπου ήταν σε εκείνη την χαριεστά την παιδιάδα έψαλναν όλοι ομού μεγαλοφόνος με κάποιον θαυμαστήν γλυκύτητα εκείνων των ρητών που λέει «Όσοι Χριστόν ευαυτίστητε Χριστόν ενεδίσαστε». Αλληλούια. Έκπληκτος δε ο αδελφός εις το άπειρον εκείνο πλήθος των τιμίων εκείνων ανθρώπων και εις την θαυμασίαν εκείνη μελωδίαν, ρώτησε έναν από εκείνους να του υπεί ποιοι τάχα και ποιες αιρετήσεις θεσείς οι οποίοι ασπρολαμπροφορεμένοι και διατί ψάλατε τούτων των ρητών. Εκείνος δε αποκριθεί στον αδελφόν είπε «Εμείς όπου βλέπεις και εκπλήσεσαι όταν είμασταν στην απερασμένη ζωή του μάταιου κόσμου, απεράσαμε δια την αγάπη του Χριστού μέσα από τον ποταμό των θλίψεων, των πειρασμών και δια τούτο ελάμπριναν και άσπρισαν τόσο πολύ τα φορέματά μας. Ή δεν ακούεις όπου λέγει ο επιστήθιος θεολόγος διαλόγου μας έτσι, ούτε οι συνειερχόμενοι εκ της θλίψης τους μεγάλης και έπλυναν τα στόλας αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίμα του αρνίου. Εκείνη λοιπόν η μεγάλη θλίψη όπου είχαμε εις τον κόσμο μας έγινε τώρα μεγάλη χαρά και δια το καύχημά μας διότι... Και δια καύχημά μας διότι υπεμείναμεν θλίψην και πειρασμών δια των Χριστών, ψάλλομεν τώρα το όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Διότι τον Χριστόν δεν τον ενδύεται ο χριστιανός εις τον κόσμο με τη χαρά του κόσμου, αλλά τον ενδύεται με τη θλίψη του κόσμου, δια τούτον είπε ο Χριστόν. Ημείς θλίψην έχετε εν τον κόσμο, ο δε κόσμος χαρίσετε, αλλά η θλίψη ημών εις χαράν γεννήσεται. Ο χριστιανός όπου έχει το θάρρος και την ελπίδα εις τον Χριστόν, ας ταρεί και ας ελπίζει στον Χριστόν όταν θλίβεται και πάσχει δι' αυτόν, όταν καταφρονείται και ονειδίζεται δι' αυτόν, όταν μισείται και ξορίζεται δι' αυτόν. Διότι λέγει ο Χριστός, μακάρι έστε όταν ονειδίσου ημάς οι άνθρωποι και διώξου και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμού.
εις δε και δεν υποφέρνει ημών σε ταύτα δια των Χριστών, αυτός δεν ενδύεται το Χριστό. Δια τούτο μήτε εις την χαρά του Χριστού εισέρχεται. Ταύτα δε εκείνου υπούντος των αδελφών ήρθε ο αδελφός στον εαυτό του και έγινε ύστερα πολύ προθυμότερος από πρώτα εις το να υπομείνει κάθε θλίψη και πόλεμο και πειρασμού δια το όνομα του Χριστού, δια να τον συναριθμίσει ο Χριστός μετά τη ζωή ταύτην με τους λεύκο λαμπροφορεμένους εκείνους όπου παραστέκονται περί των θρόνων του Χριστού και τον δοξολογούν χαρούμενοι πάντα τους. Στο χάσο λοιπόν και συλλογίζουν τώρα αγαπητέ το μεγαλείο της χαράς εκείνων των χριστιανών όπου θλίβονται εδώ και απερνούν τη ζωή τους με άσκηση και κακοπάθεια, διότι το ρητόν τούτων όπου θέλουν ψάλλει εκεί φανερώνει την άμετρον ευφροσύνη όπου θέλουν έχει τότε καθώς εδώ. Το όσοι εις Χριστόν ευαυτίστηστε, Χριστόν ενεδύσαστε, αλληλούια, δεν το ψάλλουν μεν πάντοτε παρά μόνον εις τας δεσποτικάς και χαρμοσύνους εορτάς του Χριστού. Δια να είπω δε καθολικότερα, εκείνοι όπου απερνούν εδώ με πολλή θλίψη και με πειρασμούς μεγάλους δια των Χριστών, θέλουν έστε εκεί με τον Χριστόν και θέλουν κοιτάζει τον Χριστόν πρόσωπο με πρόσωπο, συντυχαίνοντες με αυτόν γλυκά-γλυκά, ως αν συντυχαίνει ένας φιλοπάτων Υιός με ένα φιλόπαιδα πατέρα. Και λοιπόν ο Χριστός θέλει γίνει σε αυτούς τότε κάθε παρηγορία και κάθε ευφροσύνη, διότι πλέον εκεί δεν θέλουν πεινάσει καθώς επεινούσαν εδώ για την εντολή του Χριστού που λέγει «Μακάρι πεινώντες ότι χορταστήσεστε». Θέλουσι δε χορταστεί όχι από φαγητά και ποτά αλλά από την δόξαν του Χριστού καθώς λέγει και ο προφητάναξ και θείος Δαβίδ «Χορταστήσομε το ευθύνεμι τη δόξα σου». Ούτε θέλουσι διψήσει πλέον εκεί καθώς εδιψούσαν εδώ θεληματικώς για να θλίβουσι το σώμα τους. Μήτε θέλουσι καυματιστεί πλέον εκεί από την καύση των θλίψεων και των πειρασμών, καθώς εδώ εκαυματίστησαν από τα θλίψεις και τους πειρασμούς, ως αν το χρυσίον εις την φωτία και εφάνει η αληθινή αγάπη που είχαν στον Χριστό λαμπροτέρα του πεπειρωμένου και πταπλασίους καθαρισμένου αργυρίου. Διότι ο Χριστός ο καλός ποιμήν των προβάτων εκεί στην βασιλεία του θέλει τους ποιμένοι και θέλει τους οδηγήσει εις του παραδείσου τα ηθαλή και ευωδέστατα λιβάδια. Ενθαρίουσιν τρέχουν οι χήμαροι της τρυφής και δροσερέπηγε των ειδητάτων υδάτων της αθανάτου ζωής, διότι λέγει πάλι ο Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη. Ου πεινάσους η αίτη, ουδέ διψάσους η αίτη, ουδέ ου μη πέσει επ' αυτούς ο ήλιος, ουδέ παν ταύμα ότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου ποιμανεί αυτούς και τους οδηγήσει αυτούς επί ζώσας πηγάς υδάτων και εξαλείψει ο Θεός των δακρύων παν δάκρυων από των οφθαλμών αυτών. Άμποτε δεν αδώσει και ο Θεός εις ημάς εις ταύτην τη ζωή θλίψην μεγάλη εις την καρδία μας και δάκρυα πολλότατα εις τα όματά μας για να εξαλειφθεί εκεί εις την βασιλεία του παν δάκρυων από τους οφθαλμούς μας και να χαρεί η καρδία μας την αληθινή και αιώνιον χαρά ειν αξιώθημεν εν αυτό το Χριστό και Θεό ημών ο η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.